Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στο κλειστό προπονητήριο του ΣΕΓΑΣ, έτσι. Μάλιστα. Όπου εδώ γίνεται η προετοιμασία των αθλητών του στίβου της Εθνικής Ομάδας. Mm-hmm. Βρισκόμαστε και σε προολυμπιακή χρονιά. Τώρα είναι μεσημέρι που γίνεται το γύρισμα και δεν έχει πολύ κόσμο, αλλά νωρίς το πρωί γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός και μιλάμε ότι είναι μία από τις εγκαταστάσεις οι οποίες δεν μας κάνουν να είμαστε και πολύ περήφανοι. Είναι από τις εγκαταστάσεις που τώρα ρίχνουμε την προσοχή μας. Οφείλω να ομολογήσω ότι καθυστερήσαμε λίγο εδώ. Μιλάμε για μια αίθουσα η οποία τρέχει νερά από την οροφή. Μιλάμε για ταρτάν το οποίο δεν έχει φτιαχτεί από το 2004 και μετά. Μιλάμε για τα βάνια τα οποία λείπουν. Ξέρετε, νιώσα πολύ περίεργα όταν κάποιοι αθλητές έγραψαν ευχαριστώ πολύ γιατί λειτουργήσε μετά από πολλά χρόνια ο κλιματισμός. Αν το 2021 μιλάμε για τη λειτουργία ή όχι του κλιματισμού, συγγνώμη, εγώ δεν είμαι και τόσο άνθρωπος του αθλητισμού, αλλά με κάνει να νιώθω όχι και τόσο ευχάριστα. Εδώ είναι στα σχέδιά μας τα άμεσα η αλλαγή όλη του φωτισμού. Από αύριο μάλιστα ξεκινάει, συμπτωματικά αύριο, ξεκινάει η μόνωση σε διάφορους χώρους, γιατί είναι αρκετό το πρόβλημα που έχει με τη μόνωση. Νομίζω ότι είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι σε μια συνεργασία, μια προγραμματική που έχουμε υπογράψει με την περιφέρεια Αττικής, θα αλλάξουν όλα τα ταρτάν και τα 5 ταρτάν, ο ελαστικός ο τάπητας δηλαδή, και στους 5 χώρους. Μιλάμε για αυτό το κλειστό, μιλάμε για το κεντρικό στάδιο, το προθερμαντήριο στο κεντρικό στάδιο και το έξω K1-K2. Μάλιστα. Είναι ένα έργο πολύ μεγάλο, είναι περίπου 5,5 εκατομμύρια, ίσως και 6 εκατομμύρια να φτάσει στο έργο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και νομίζω ότι είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά και θα είμαστε χαρούμενοι ότι δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό στους αθλητές. Να μπορούν να προπονούνται σε όσο το δυνατόν πιο σύγχρονες συνθήκες. Όλοι μας θυμόμασταν, εγώ τουλάχιστον που σας είπα, δεν ανήκω τόσο πολύ στην αθλητική οικογένεια, τους αθλητές θυμόμουν την ημέρα της βράβευσης και της επιτυχίας. Σκοπός είναι να βρισκόμαστε μαζί τους καθ' όλη την προετοιμασία. Στο ξεκίνημα της διαδρομής. Σε όλη τη διαδρομή. Σε όλη τη διαδρομή, από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος, οφείλουμε και πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Έτσι αισθάνομαι εγώ, ως ένας άνθρωπος της πολιτείας που βρίσκεται εδώ, νομίζω ότι αυτή είναι και η ανάγκη που χρειάζονται οι αθλητές. Και ίσως έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν πλέον θετικά σχόλια και από τους αθλητές. Είναι γιατί πολύ περισσότερο τους δώσαμε βήμα. Ασχοληθήκαμε μαζί τους, μιλάμε μαζί τους. Κάθε αλλαγή που γίνεται, συγγνώμη, σε όλη την εγκατάσταση, θέλουμε να είναι συμμέτοχοι και κοινωνοί οι ίδιοι αθλητές. Κοίτα που θα είναι να πιεις καφέ. Τρομερό. Ναι. Αυτά δεν είχαν καθαριστεί ποτέ. Εδώ δεν φαινόταν καν ότι υπάρχει τους περιολαιώνες. Ναι. Κοίτα σε τι σημείο θα μπορείς, το κυλικείο θα μπει εκεί πέρα ακριβώς που βλέπεις. Ναι. Και θα μπορείς εδώ κατά τις ελιές να κάτσεις να πιεις τον καφέ, κοίτα. Κοίτα οπτική. Τρομερή. Φοβερό. Ναι. Ακεί και πέρα τα άσπρα εδώ πέρα, ξέρεις τι είναι, τα κουβούκλια. Φτιάξαμε τουαλέτες για πρώτη φορά στο K1 και στο K2. Δεν είχε εξωτερικές τουαλέτες. Και όποιος χρειαζόταν τουαλέτα, έπρεπε να φύγει από εδώ, να μπει μέσα στο κτίριο. Και φτιάξαμε έξω τουαλέτες. Μάλιστα. Απλά κοινά πράγματα.